Δεν μπορεί. Ακούει, φαίνεται τρίτο πρόγραμμα. Λοιπόν. Και τον εκκρεμιάσαμε. Αυτό τώρα φαίνεται ότι είμαστε κάποιοι νεόκοποι οι οποίοι το λένε. Αυτό δεν με πειράζει να ακουστεί αυτό το πράγμα. Ότι σε αυτή την ηλικία ανακαλύπτουμε κάτι, αλλά αυτό μας κάνει να έχουμε μπροστά μας μία καινούργια εποχή, την οποία και εμείς θα ακούσουμε περισσότερα πράγματα και θα τη μεταφέρουμε με το δικό μας τρόπο στους ακροατές. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τους υπεύθυνους της ΕΡΤ, τους τωρινούς και τους προηγούμενους, οι οποίοι μας δώσαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε ένα παιδικό όνειρό μας και να ζούμε ένα διαρκές παραμύθι, θα έλεγα, μέσα στη μουσική. Και βέβαια πρέπει να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς και όλους τους ακροατές μας, οι οποίοι δεν παραβρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, οι οποίοι είχαν την υπομονή όλα αυτά τα χρόνια να μας ακούν, μας στήριξαν και βοήθησαν στο να επιμηκυνθεί η εκπομπή αυτή αρχικά που άρχισε το 1975 και να φτάσει στον καινούργιο αιώνα. Πριν αρχίσουμε, αν θέλετε, να συζητήσουμε, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πότε θα βγουν. Σε κάποια στιγμή, παρόλο που θα πρέπει να σας πω ότι όλα τα μουσικά βιβλία που βλέπετε, αυτό πρέπει να το ξέρετε, έχουν ελάχιστες πωλήσεις. Όχι μόνο αυτά τα βιβλία που βγάζουμε εμείς, αλλά και οι εκδόσεις που βγήκαν τελευταία, όπως ήταν του Ντίλαν, τα βιβλία του Κομπέιν, τα περισσότερα από τα βιβλία, οι πωλήσεις τους είναι πάρα πολύ χαμηλές. Απευθύνονται σε ειδικό κοινό. Απευθύνονται σε ένα ειδικό κοινό, ακριβώς. Είναι σε ένα ειδικό κοινό που φαίνεται ότι όλο και συρρυκνώνεται στην Ελλάδα. Αν κρίνουμε ακόμα και από τις μουσικές ταινίες, οι οποίες παίζονται μόνο στις νύχτες πρεμιέρας και μετά, έχοντας μεγάλη επιτυχία εκεί, φαίνεται πάει όλο το κοινό που ενδιαφέρεται εκεί. Όταν παιχτούν στους κινηματογράφους, οι ταινίες αυτές δεν έχουν την επιτυχία που κανείς θα περίμενε. Περιμένω να δω πόσα εισιτήρια θα κάνει, ας πούμε, αυτή τη εβδομάδα το Control που μόλις βγήκε χθες στους κινηματογράφους. Αν κρίνουμε από τα προηγούμενα έργα τα οποία αφορούν μουσικές βιογραφίες, εκτός από ελάχιστες, οι οποίες ήταν πολύ εμπορικές, ας πούμε, ταινίες. Ελάχιστες είναι αυτές. Άρα λοιπόν, αυτό θέλω να πω ότι αυτό το κάνουμε περισσότερο από μεράκι παρά από πλευράς να ζήσουμε από τα βιβλία. Μας ενδιαφέρουν να καταγράψουμε αυτά τα οποία ακούγαμε τόσο καιρό. Αυτό λοιπόν που ετοιμάζουμε τώρα είναι ένα καινούριο, το οποίο δεν ξέρουμε πότε θα βγει, που θα αφορά, ας πούμε, χωρίς να είναι αυτός ο τίτλος, εναλλακτική μουσική, αλλά αυτή η εναλλακτική θα είναι, ας πούμε, από το Philip Glass μέχρι... Τι μπορεί να πεις? Θα περιλαμβάνει και τάσεις του ροκ, οι οποίες... Μέχρι soft machine, ας πούμε, και τέτοια πράγματα τα οποία μπορεί κάποια από αυτά να τα έχουμε βάλει στο άλμπουμ του αιώνα, αλλά τους δίνουμε μεγαλύτερη, ας πούμε, μεγαλύτερο χώρο σε αυτό το βιβλίο. Κλασική μουσική του σήμερα και κλασική μουσική που θα ονομαστεί, και σύγχρονη μουσική που θα ονομαστεί κλασική στις επόμενες δεκαετίες. Γιατί δεν μπορούμε να. Θα είναι, νομίζω, εμείς βέβαια είμαστε το πιο πολύ του ροκ. Θα ήταν όμως λάθος να μην παραδεχθούν οι φίλοι της κλασικής μουσικής ότι συγκροτήματα όπως η Pink Floyd θα θεωρούνται κλασικά και η μουσική τους κλασική ύστερα από μερικούς αιώνες. Αυτό είναι το ένα λοιπόν. Και το άλλο, λίγο αργότερα θα δούμε, είναι σχεδόν έτοιμο, είναι με τα άλμπουμ της ελληνικής μουσικής. Σύμφωνα με τις δικές μας προτιμήσεις. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να καταθέτουμε τις απόψεις μας για τα είδη μουσικής που πιστεύουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε μέσα από βιβλία που θα εκδοθούν, αν είμαστε καλά, στα επόμενα χρόνια. Ελπίζουμε ότι κάποτε κάποιο Υπουργείο Πολιτισμού θα δείξει κάποιο ενδιαφέρον, όχι για να μας βοηθήσει ιδιαίτερα, απλώς για να βοηθήσει να περάσουν σε κάποιο κομμάτι των νέων οι απόψεις μας, οι οποίες θα έχουν αξιολογηθεί στο πέρασμα του χρόνου και αν νομίζουν ότι είναι σημαντικές, να τις περάσουν και αυτοί με τη σειρά τους σε ένα ευρύτερο κοινό από αυτό που απευθύνονται συνήθως στα βιβλία μας και είναι το περιορισμένο κοινό των φίλων της μουσικής που αγοράζει βιβλία. Το οποίο ξέρουμε, όπως είπε και ο Γιάννης, ότι είναι ένα μικρό σχετικά κοινό σε σχέση με τα βιβλία ευρείας κατανάλωσης, ας πούμε, τα μυθιστορήματα ή ξέρω, τα best sellers. Είμαστε λοιπόν στη διάθεσή σας για... Και από αυτά που είπαμε, αν θέλετε να πάρετε την ευκαιρία, γιατί είναι και αυτός ο λόγος που κάναμε την βραδιά αυτή, είπαμε πάρα πολλά πράγματα, μπορεί να σας έχουν δώσει την ευκαιρία ήδη να ξεκινήσει ίσως μια συζήτηση. Πάντως, πριν ξεκινήσει η συζήτηση, πρέπει
εμείς από την πλευρά μας να πούμε μπράβο στους εκδότες που εκδίδουν τέτοια βιβλία. Ναι. Γιατί ο μοναδικός τρόπος για να μείνει όλη αυτή η δουλειά που κάνετε και η άποψή σας, η άποψη των δύο φίλων εννοώ, και η δουλειά που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια. Και το Μετέχνιο κάνει μια καλή προσπάθεια σε αυτό την το χώρο, έτσι δεν είναι? Αρκετοί εκδότες τελευταία και ο Γιώργος ο Χρονάς. Ναι, βέβαια. Ο Γιώργος έχει βγάλει καταπληκτικά βιβλία με λαϊκούς ήρωες, τα οποία είναι, μας έχουν βοηθήσει και στη συγγραφή βιβλίων μας. Γιατί και εμείς πληροφορίες πήραμε από άλλα βιβλία και πραγματικά αυτό που λέει ο Κώστας, ότι ο Γιώργος έχει κάνει μια ολόκληρη σειρά από βιβλία με λαϊκούς ήρωες, ας πούμε, που είναι εκπληκτικά. Δυστυχώς, όπως επίσης και μια σειρά, και εκείνος το βλέπει αυτό το πράγμα νομίζω και μπορεί να το επιβεβαιώσει, ότι στη δεκαετία του 90 και του 80 η σειρά αυτή που έβγαζες με τους Cure, με τους Depeche Mode, είχαν μια πύχη στην οποία νομίζω ότι είναι πιο περιερισμένη τώρα, έτσι δεν είναι Γιώργο? Ναι. Έχουν τα στοιχεία κάποιου συγκροτήματος. Η τυπογραφία θέλει άλλη αγάπη από το ραδιόφωνο που είσαι ακουστικός. Πρέπει να ξέρεις να διαβάζεις. Εκείνο πάντως που ακούω σε πέντε βιβλίο από τον κόσμο, λένε την γνωστή ερώτηση. Κοίταξε να δεις. Συγγνώμη Γιώργο, καλύτερα να σ' ακούμε. Ας πούμε, λένε αυτή την αφελή ερώτηση που φαίνεται ότι δεν έχουν διαβάσει. Δηλαδή λένε, κοίταξε να δεις, μεταφράζει τα λόγια, ας πούμε, τον Κιούρ. Ναι. Και τους διακόπτω και τους λέω: εδώ Έλληνες έχουν μεταφράσει του Ρεμπό και του Μποντλέρ. Ναι. Και δεν μπορούν να μεταφράσουν τα λόγια αυτού του τραγουδιού. Ναι. Σωστά. Δεν έχουν αυτό το κοινό νου. Σωστά. Και έχουν μεταφράσει μεγάλους ποιητές του εξωτερικού. Και, γιατί στην ουσία το τραγούδι δεν είναι παρά δημοσιογραφική γλώσσα. Ο Τσαρούχης συνήθιζε να λέει ότι ο Ρίτσος έχει μεγάλη επιτυχία διεθνώς γιατί η γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι τραγουδιστική, είναι δημοσιογραφική. Φτωχό λεξιλόγιο που μπορεί να μεταφραστεί στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά πολύ καλά. Δεν έχει πρόβλημα. Γι' αυτό και ο Τσος διεθνώς στην ποίηση θεωρείται Pink Floyd, ας πούμε, πολύ διάσημος. Όποιος νομίζει ότι θέλει να πει κάτι και να το συζητήσουμε, μπορεί να σηκώνει το χέρι του και να παίρνει επίσης, το μικρόφωνο. Επίσης, ενδεχομένως να έχετε κάποια πρόταση που να αφορά τις ραδιοφωνικές εκπομπές που κάνουμε. Χωρίς ντροπή. Ο Γιώργος ο Χρονάς ήταν βέβαια πρωτοπορία στο είδος. Αυτός άνοιξε το δρόμο, αλλά περιορίζεται το κοινό του συγκεκριμένο, γιατί εμείς που ακούγαμε τότε τους Depeche Mode σε κάτι υπόγεια σκοτεινά της Αθήνας, είδατε πως καταντήσαμε. Η Depeche Mode ήταν... Καμία σχέση. Μέσα από αυτή την ασχολία μας με τη μουσική, είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε ονειρικές καταστάσεις, ειδικά ο Πετρίδης βέβαια που είναι, ήταν πιο κοντά σε αυτά. Εδώ ένας από τους γιους μου, ο Δημήτρης, ήταν ενός έτους, δεν το ξέρει καν φαντάζομαι, δεν το θυμάται, ούτε το είχε ζήσει. Όταν ήταν ενός έτους, τον είχαμε πάει με τους Depeche Mode και με τον Γιάννη στην Ίδρα. Ήταν ενός έτους. Τότε που είχαν παίξει στο στάδιο, ναι. Προσπαθούσαμε εκείνη την ημέρα και την επόμενη να καταπραίνουμε τον Boy George που είχε συμβεί εκείνο το γεγονότα. Ένα παραμύθι. Ναι. Ένα παραμύθι. Πέτρες. Ήταν φοβερό. Ανοίγουμε το Uncut, Γιάννη, αυτού του μήνα, το καινούριο, και βλέπουμε ότι τα άρθρα που έχει μέσα για διάφορους καλλιτέχνες, με 10 τουλάχιστον από αυτούς έχουμε γνωριστεί. Ένα πράγμα που τώρα... γιατί... Ο Πετρίδης το έχει υπόψη του αυτό, αλλά περιμένω να το κάνει όταν σε 20 χρόνια. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ δύσκολο, γιατί θα πρέπει να βγουν πράγματα τα οποία μετά θα ανατρέψουν πάρα πολλά στην πραγματικότητα. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Ένα γεγονός, γιατί είπε ο φίλος μας εκεί για τους Depeche Mode, που με ενόχλησε πάρα πολύ βλέποντας τις τιμές αυτού του εισιτηρίου. Σκεφτόμουν και θα κάνω ένα σχόλιο την Δευτέρα στην εκπομπή, γιατί τα διάβασα χθες αυτά και σήμερα δεν είχα καιρό. Είναι ότι αυτή η εκπομπή είχε προβάλει και προωθήσει, είναι σίγουρο αυτό γιατί από καμία άλλη δεν ακουγόντουσαν τότε, τους Dead Can Dance. Οι οποίοι απέκτησαν ένα φανατικό, και πολύ καλά έγινε αυτό στην Ελλάδα, κοινό που σε αντιστοιχεία με άλλες χώρες η αναλογία ήταν πολύ μεγάλη εδώ. Αυτό λοιπόν που είδα τώρα, το οποίο το θεωρώ απαράδεκτο, είναι ότι έρχεται η Λίζα Τζέραρντ να παίξει σύντομα, νομίζω τον άλλο μήνα, πότε είναι αυτό. Yeah. Πότε είναι? Yeah. Ναι. Έχετε δει τα εισιτήρια πόσο κοστίζουνε? Yeah. Πόσο? Yeah. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δηλαδή,
ποιοι είναι αυτοί που ακούνε τη μουσική των Dead Can Dance και λέγονται VIP. Ποιοι θα είναι οι VIP που θα πάνε και θα πληρώσουν 130, 180, λοιπόν. Πού είναι, δηλαδή έβαλε 180 εισιτήριο. Αυτό μπορεί να το βάλει μόνο η Barbara Streisand που έχει ένα κοινό ανάλογο για να πληρώσει τα 180 ευρώ. Ένα κοινό που πάει, ας πούμε, σε αυτές τις εκδηλώσεις που κάνει η Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Εντάξει. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί θα πάνε να δουν την Λίζα Τζέραρντ με 180, ποιοι είναι οι VIP. Αυτοί που ήταν οι γιάπης, που είναι οι γιάπης σήμερα και τότε όλοι αυτοί άκουγαν ξαφνικά στα υπόγεια τους Dead Can Dance. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι αυτοί που πήγαν στην Κάθριν Τζέκινς, στον Μποτσέλη. Αυτοί οι ίδιοι θα πάνε. Μα αυτό εδώ είναι κάτι το εξωφρενικό που γίνεται. Αυτό δεν το έχουν. Δηλαδή 180 ευρώ δεν υπάρχει πουθενά. Η Amy Winehouse, το εισιτήριο που είναι το νούμερο ένα στον κόσμο τώρα, έκανε με sold out στη Γερμανία, το εισιτήριο έκανε 42 ευρώ. Ναι. Ναι. Μόνο το μικρόφωνο τώρα πώς θα ακούμε εκεί. Ναι, ναι. Ακούω. Ήθελα να θα πάρω κάποια στοιχεία από αυτά που είπατε. Ένα, ότι οι πωλήσεις βιβλίων, σαν και αυτά που εκδίδετε εσείς, συρρυκνώνται τα τελευταία χρόνια. Δύο, ότι ένα ιστορικό περιοδικό, όπως το Pop και Rock, πλέον δεν έχει δυνατότητα να κυκλοφορεί στην Ελλάδα, για πολλούς λόγους, και εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει ελληνικός μουσικός τύπος. Και θέλω να το συνδυάσω με αυτό που είπατε για το Θεοδωράκι και το Ρέμο. Με όλα αυτά τα στοιχεία, τι σας κάνει να αισιοδοξείτε ότι με απόπειρες σαν και αυτές, Θεοδωράκη Ρέμου, νέος κόσμος θα οδηγηθεί προς τα πίσω για να αναζητήσει και να βρει κυρίως τα πράγματα εκεί που ξεκίνησαν. Μήπως τελικά αυτά καταλήγουν να είναι προσπάθειες που θα είναι προς όφελος μόνο του Ρέμου και ενδεχομένως... Ναι, λοιπόν, εντάξει, αυτό ήταν, ναι, μόνο του Ρέμου. Αυτό είναι πραγματικά... Ένα μεγάλο ερωτηματικό, εάν θα συμβεί κάτι αισιόδοξο μετά από αυτήν την επαφή που είχε, ας πούμε, το κοινό του Ρέμου με τα τραγούδια του Μπιθικότσι και του Θοδωράκη. Νομίζω ότι αυτό το κοινό του Ρέμου αποδείχτηκε, και θα το κατάλαβε και ο Θοδωράκης ίσως, ότι δεν μπορεί να έχει επαφή με αυτά του είδους τα τραγούδια. Το κοινό του Ρέμου είναι το κοινό των πολιτιστικών κέντρων, όπως τα έλεγε ο Μαγαρίτης ο Γιαννόπουλος, αυτά τα μπουζουξίδικα, που δεν έχει καμία σχέση, δυστυχώς, με αυτού του είδους την ελληνική μουσική. Νομίζω ότι ναι, ότι είναι μάλλον απαισιόδοξα τα πράγματα, και η άποψή μου για το ελληνικό τραγούδι είναι ότι να διασώζονται και βέβαια τα τραγούδια των μεγάλων συνθετών, αλλά αν δεν υπάρχει ένα σύγχρονο ελληνικό τραγούδι τόσο δυνατό από συνομήλικους του ακροατηρίου που να μιλήσουν στη γλώσσα τους για να δημιουργήσουν ένα καινούριο ελληνικό τραγούδι, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Δηλαδή δεν μπορεί η επανάληψη των τραγουδιών μόνο του Θοδωράκη ή του Χατζηδάκη που πρέπει να περνάνε να ανανεώσει το ελληνικό τραγούδι. Ούτε η στίχη μόνο του Λευτέρη Παπαδόπουλου ή της Νίνα Νικοπούλου, που ήταν δύο από τους μεγαλύτερους στιχούς μας, πάρα πολλούς άλλους, αλλά που μίλησαν για συγκεκριμένες εποχές στο παρελθόν. Το ζήτημα είναι να βρεθούν, όπως ο Χρονάς που έχει γράψει και αυτό στίχους, ή ο Βαστεφάνου και πολλοί άλλοι, καινούργοι τέτοιοι και μουσικοί, να γίνει ένα κίνημα στην Ελλάδα, το οποίο μάλλον δεν πρέπει να έχει σχέση με αυτό, να έχει επηρεασμούς από αυτούς τους συνθέτες, αλλά να δώσει τη δική του καινούρια πρόταση και που να είναι και ένα αντίβαρο σε αυτήν όλη τη μουσική κατάσταση που κυριαρχεί. Τώρα βέβαια πώς θα γίνει αυτό σε μια εποχή που η δισκογραφία βρίσκεται σε μια τεράστια αναστάτωση. Ίσως να γίνει μέσω του νέου τρόπου διάθεσης της μουσικής, αν μπορέσει να γίνει, που είναι το διαδίκτυο, αλλά δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο πια. Και διεθνώς υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Τα περισσότερα από τα τραγούδια του Θοδωράκη έχουν ερμηνευτές, βασικά το Γρηγόρη Μπιθικότσι, και είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί ένας νεότερος ερμηνευτής ο οποίος να ξεπεράσει, σχεδόν απίθανο να ξεπεράσει την αρχική ερμηνεία του Μπιθικότσι. Απλώς με το που ερμηνεύουν τραγουδιστές όπως ο Ρέμος συνθέσεις συνθετών όπως ο Θοδωράκης, βοηθούν
αυτά τα τραγούδια να γίνουν γνωστά και σε νεότερους, οι οποίοι ήδη τα ξέρουν βέβαια και από το δημοτικό σχολείο, φαντάζομαι, ακούνε συνδέσεις του Θοδωράκη με το Action ST και διάφορες άλλες συνδέσεις του. Όσον αφορά το σκέλος για τις χαμηλές πωλήσεις των βιβλίων, λέμε ότι γενικά οι πωλήσεις των μουσικών βιβλίων δεν είναι αυτό που λέμε best sellers. Είναι ικανοποιητικές για το κοινό για το οποίο απευθύνονται, αλλά δεν περιμένει κανείς να κάνει χρήματα από την έκδοση τέτοιων βιβλίων. Απλώς ίσως ανταμείβεται για τον κόπο του, θα μπορούσα να πω. Όσο για το pop και rock, είναι μια ιστορία που δεν μπορεί να συζητηθεί τώρα. Εμείς έχουμε αποσυρθεί εδώ και πόσα, 5 χρόνια γέννη, 6, 7. Ναι, λίγο περισσότερο. Το... Αρκετά χρόνια. Δεν έχουμε καμία επαφή από τότε με τα παιδιά που του συνέχισαν να το εκδίδουν κατά καιρούς και δεν μπορούμε να έχουμε γνώμη. Απλώς ήταν ένα κομμάτι από τη ζωή μας και έχουμε κρατήσει τις καλές αναμνήσεις από το παρελθόν. Κανένας πρέπει να καταλαβαίνει τη στιγμή που πρέπει να φεύγει από μερικά πράγματα. Εμείς προβλέπαμε ότι αυτό θα κάτι παίρναμε μυρουδιά ότι έρχεται και έτσι φύγαμε νομίζω την κατάλληλη στιγμή πριν αρχίσει μια κατάρρευση στο συγκεκριμένο χώρο. Υπήρχαν, δεν είναι μόνο το pop και rock, ο ήχος, παράλληλα υπήρχαν 2-3 πράγματα που έδειχναν μια υγιή αγορά εκείνη την εποχή, δηλαδή στη δεκαετία, το δεύτερο μισό της δεκαετίας, σχεδόν όλη τη δεκαετία του 70 και ένα μέρος της δεκαετίας του 80. Υπήρχε ο ήχος, ο οποίος ήταν ένα εξαιρετικό περιοδικό και με πολλές σελίδες αφιερωμένες στη μουσική, που και το pop και rock και ο ήχος και εν μέρει και η μουσική, ένα άλλο περιοδικό που υπήρχε τότε, επηρέαζαν το κοινό να αγοράσει δίσκους. Δηλαδή, ξέρουμε καλά ότι όταν ο Αργύρης έβαζε δίσκο του μήνα ένα δίσκο της Johnny Mitchell, τον επόμενο μήνα υπήρχε μία άνοδος στις πωλήσεις. Το ίδιο και όταν έβαζε ο Κωνσταντέας εμάς τους Παύλος Ντόγκ, ας πούμε, και αυτός ο δίσκος έκανε πωλήσεις και διάφορα άλλα. Από τη δεκαετία του 80 έχει αλλάξει πάρα πολύ η ελληνική κοινωνία, με μία νέα κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε με τα περιοδικά ποικίλης ύλης που βγήκαν τότε, αυτά τα λεγόμενα lifestyle, που άλλαξαν και όλη τη δομή σιγά σιγά της ελληνικής κοινωνίας. Ο κόσμος πια δεν ενδιαφερόταν, εκτός από λίγους, για τη μουσική έτσι όπως ενδιαφερόταν οι προηγούμενοι, αλλά μόνο έτσι για να διασκεδάσει και να περνάει ευχάριστα την ώρα του, που εμείς δεν είμαστε εναντίον και αυτού, γιατί στην εποχή της δεκαετίας του 60 και του 50 και του 70, σας θυμίζω ότι πάλι θα αναφερθώ στο Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκης, υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία με τον Φλωρινιώτη, που μπορεί να μας την πει και ίσως ο Γιώργος καλύτερα, έτσι δεν είναι? Εγώ την Κυριακή θα ακούσω τον Άντη Γιώτα Γιάννα στο πρόγραμμα. Ναι, ακριβώς. Υπήρχε και τότε το διασκεδαστικό τραγούδι. Εντάξει, έκανε πολύ σοβαρή εκπομπή. Ναι. Το αντιμετώπισε πολύ σοβαρά. Ναι. Αλλά ήταν με διαφορετικό τρόπο, ακριβώς. Απλώς ήταν, εντάξει, ήταν κάτι εύθραυστο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, ρε παιδιά. Και στα πολιτιστικά πράγματα κοιτάτε ποιοι κυριαρχούν και ποιοι είναι στις... οι δημοφιλείς μπροστάριδες αυτής της εποχής. Εντάξει, αχαχάχα και αχαχούγοντα. Οι περισσότεροι είναι... πώς να περάσει η σημερινή ημέρα και εντάξει, τι να πούμε. Θα πρέπει να προσθέσω ότι δεν εγκαταλείψαμε το pop και rock. Απλώς το pop και rock, όπως και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ελληνικών media και του κόσμου, δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει τις εξελίξεις στη μουσική. Δεν μπόρεσε να τις παρακολουθήσει. Θα μου πεις, τις παρακολουθείτε εσείς? Πιστεύουμε ότι παρόλο την ηλικία μας τις παρακολουθούμε. Και αυτό το διαπιστώνουν εύκολα οι ακροατές της εκπομπής στην ΕΤ. Πάνω σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο είπα πριν, ότι πάντοτε θέλω να φεύγω πριν τα πράγματα γίνουν δυσκολότερα και βλέπω ότι δεν είναι δυσκολότερα, όχι δυσκολότερα, αυτό δεν ήταν σωστό. Δυσκολότερα έχω παλέψει πολλές φορές, αλλά βλέποντας ότι τα πράγματα είναι τελειωμένα. Όταν συνεργαζόμουν με την δισκογραφία και ιδιαίτερα τα τελευταία 20 χρόνια με τη Virgin, ήμουν εκεί διότι δεν ήμουν εκεί επειδή ήταν μια δισκογραφική εταιρεία, επειδή ήταν αυτή η συγκεκριμένη δισκογραφική εταιρεία. Όλα αυτά τα χρόνια είχα προτάσεις από άλλες μεγαλύτερες εταιρείες να δουλέψω για αυτούς, αλλά ήταν η συγκεκριμένη εταιρεία, μια ανεξάρτητη εταιρεία, η οποία ήταν από τις πρώτες που ξεκίνησε στην Αγγλία αυτό το κίνημα του punk,
και η μόνη που δέχτηκε αρχικά να κυκλοφορήσει το άλμπουμ των Sex Pistols. Από τότε λοιπόν ήταν για μένα ένα πρότυπο. Και όταν με προσέλαβε, ας πούμε, να σας πω και κάτι, ο Μπράνσον, όταν ήθελε να ανοίξει εδώ το παράρτημα στην Αθήνα, του είπα ότι εγώ είμαι άσχετος από αριθμούς και από λογιστικά και μου λέει, εμείς δεν θέλουμε έναν άνθρωπο που να ενδιαφέρεται για το κέρδος, θέλουμε κάποιον ο οποίος να ξέρει μουσική και ξέρουμε ότι εσύ ξέρεις μουσική. Από αυτό λοιπόν που είπε, φαινόταν και η εταιρεία αυτή και η ελευθερία που είχα να συγκεντρώσω τότε στη Virgin δεκαετία του 80 όλη την ανεξάρτητη απόλυτα σκηνή της Αγγλίας. Όσοι ξέρουν και παρακολουθούν ξέρουν ότι Rough Trade, Factory 4AD, Beggars Banquet, όλα αυτά που λέμε τα σπουδαία πράγματα που έγιναν 70-80, είχε η Virgin στην αντιπροσωπεία της εδώ. Όταν λοιπόν έβλεπα στο τέλος της δεκαετίας του 90 ότι η Virgin περνούσε πια σαν μια ετικέτα σε έναν άλλο κολοσσό που λεγόταν EMI, ότι πια έφευγε ο ένας μετά τον άλλον, αυτοί οι φίλοι μου που ήταν έξω και υπέγραφαν τους XTC ή τους Records και τους άλλους και μου έλεγαν, βέβαια είχα και την ευκαιρία να έχω επαφή με τους ανθρώπους στο εξωτερικό, ότι τα πράγματα αλλάζουν, τη δισκογραφία δεν θα είναι έτσι. Κατάλαβα ότι εγώ πια δεν είχα καμία σχέση με μια εταιρεία η οποία τελείωνε και όπως βλέπετε τώρα πια δεν υπάρχει. Μια Virgin είναι κάτι το, ένα label σε κάποια εταιρεία η οποία και αυτή πουλήθηκε. Έχει το γενικότερο πρόβλημα που έχει η δισκογραφία. Ναι. Τρεις ερωτήσεις θα θέλω να κάνω. Η μία είχατε πει κάποτε θα βγάλετε ένα βιβλίο με ταξίδια στην Αμερική. Ναι. Η δεύτερη είναι πώς κρίνεται την πρόσφατη συγχώνευση Sony BMG και γενικά στη δισκογραφία, οι συγχωνεύσεις που μείναν 2 με 3 εταιρείες. Και η άλλη είναι συναισθηματική. Πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε εσείς που μαζεύετε δίσκους και συλλέγετε και τους κρατάτε στο σπίτι, ένα σπίτι που γεμίζει φαντάζομαι, με κάποιο νεαρό που τώρα συμπιέζει τα τραγούδια του σε ένα σκληρό δίσκο μικρότερο από το βιβλίο αυτό και έχει την ίδια ποσότητα τραγουδιών. Ναι, σωστά. Κοίταξε, αυτό είναι μια εξέλιξη την οποία και εμείς ίσως, εάν όπως και εγώ στην αρχή δεν θέλησα να αγοράσω με την πρώτη κυκλοφορία στη δεκαετία του 80 τα πρώτα CD που βγήκαν, και εγώ και πάρα πολλοί κρατήθηκαν αγοράζοντας δίσκου βινιλίου μέχρι, εγώ έπαιρνα βινίλια μέχρι το τέλος δεκαετίας του 80, αρχές δεκαετίας του 90. Όταν κατάλαβα όμως ότι πια θα έκανα την επαφή μου με τη μουσική την καινούρια η οποία ερχόταν, αφού δεν έβγαιναν πια όλα στο βινίλιο, και επειδή με ενδιέφερε η μουσική της δεκαετίας του 90, δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο εγώ προσωπικά είχα τη διάθεση να σταματήσω να ακούω, με ενδιαφέρει η μουσική, τότε με ενδιαφέρει, όπως και με ενδιαφέρει ακόμα τώρα. Έτσι λοιπόν πέρασα από το βινίλιο στο CD. Δέχομαι λοιπόν ότι είναι μία νέα κατάσταση, η οποία θα δω πώς θα οδηγηθώ, αν είμαστε καλά, όταν και αν σταματήσουν να βγαίνουν τα CD, και εγώ θα οδηγηθώ να κάνω τη συμπίεση που λες στο δίσκο αυτόν. Όμως, εξακολουθώ να πιστεύω ότι το βινίλιο έχει μια άλλη γοητεία την οποία δεν την είχε το CD και το CD ακόμα έχει μια άλλη γοητεία την οποία δεν την έχει αυτός ο δίσκος που τα έχει όλα τα τραγούδια, που είναι για μένα σαν μια κασέτα που καταλαβαίνω ότι πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα και μάλιστα με την ακρίβεια η οποία υπάρχει και όπως αλλάζουν τα πράγματα κάποιος δεν μπορεί να έχει τον τρόπο να αγοράζει τα CD τόσα πολλά που θα μπορούσε να θέλει. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνει έτσι. Τώρα, η συγχώνευση των εταιριών. Οι εταιρείες έχουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο ξεκίνησε από τα τρίτη δεκαετία του 90. Νομίζω ένα μέρος της ευθύνης είναι και αυτές, υπεύθυνες, γιατί όταν ήρθε το CD, με τον τρόπο τους, στη δεκαετία του 90 κυρίως, και με τις επανακυκλοφορίες, εκμεταλλεύτηκαν ένα κοινό που ήταν φανατικά μουσικό, έχοντας τιμές υπερβολικές και κοιτώντας το κέρδος περισσότερο. Όταν το κατάλαβαν αυτό και μάλιστα όταν σταμάτησαν να κυκλοφορούν τα singles στη δεκαετία του 90, που έπαιξαν ρόλο και στην εξέλιξη του τραγουδιού, η μη κυκλοφορία τραγουδιών στους 45 στροφών ή CD single,
Ήταν αργά γιατί ήδη είχε μπει η εποχή του διαδικτύου και αντί από την αρχή να συνεργαστούν με το διαδίκτυο, το οποίο αυτό κάνουν τώρα, αλλά είναι πια λίγο αργά, από την αρχή το θεώρησαν ότι σαν εχθρό, σαν αντίπαλο, δεν ξέρω τι. Έτσι λοιπόν, τώρα οι εταιρείες αυτές δεν μπορούν, οι μεγάλες κολοσσοί, να έχουν τους 10 και 20 χιλιάδες υπαλλήλους που είχαν παλαιότερα. Και άρχισαν από εδώ και 7-8 χρόνια η μία να απορροφεί την άλλη. Ήταν κάπου 7-8 εταιρείες και τώρα έχουν μείνει 4 και θα μείνουν τελικά 3 ή 2. Είναι ένας τρόπος για να περιορίσουν τα έξοδα. Είναι ο μόνος τρόπος να περιορίσουν τα έξοδα. Απ' την άλλη πρέπει να πιστεύω να καταλάβετε ότι είναι δύσκολο οι καλλιτέχνες, οι καινούργοι, τουλάχιστον με τα δεδομένα τα τωρινά και με τα MySpace και όλα αυτά, να μπορέσουν να γίνουν εάν δεν έχουν μια εταιρεία και ένα μάνατζερ από πίσω. Τουλάχιστον ένα μάνατζερ. Το ότι Radiohead έδωσαν το καινούργιο άλμπουμ μέσω του διαδικτύου, αρχικά, μπορούν να το κάνουν γιατί είναι η Radiohead. Οι άλλοι όμως, οι μικροί, όπως είναι οι Arctic Monkeys, ή η Lily Allen, ή η Kate Nash και διάφοροι άλλοι καλλιτέχνες που ήδη αρχίζουν και γνωρίζουν επιτυχία, ξεκινούν από το διαδίκτυο. Όταν ξεκινούν στο διαδίκτυο και διοχετεύουν τη μουσική τους, ήδη έχουν ένα μάνατζερ ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά. Και οι Arctic Monkeys το είπαν σε μια συνέντευξη ότι εμείς δεν ξέραμε τίποτα τι γινόταν εκεί. Ο μάνατζερ μας τα έκανε αυτά. Και επίσης έχουν υπογράψει ήδη συμβόλαιο με κάποια εταιρεία. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κανένας από το διαδίκτυο από το πουθενά, εάν δεν έχει από πίσω του μια εταιρεία. Άρα λοιπόν οι εταιρείες οι οποίες έχουν το know-how θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν για αρκετό καιρό, εκτός αν αλλάξουν πάρα πολύ τα πράγματα, αλλά πολύ συρρυκνωμένες σε υπερβολικά μικρό αριθμό υπαλλήλων σε σχέση με αυτό που είχαν πριν από 10 χρόνια. Μα δεν τους χρειάζονται κιόλας. Και δεν τους χρειάζονται. Γιατί θα πρέπει να είναι υπάλληλοι οι οποίοι θα ξέρουν από μουσική, θα μπορούν να προωθήσουν αυτά τα group τα οποία ή τους καλλιτέχνες οι οποίοι θα βγαίνουν μέσω από το διαδίκτυο για να γίνουν γνωστοί. Αυτή λοιπόν είναι η δεύτερη ερώτηση, ότι θα υπάρχει μια παρετέρω συρρήκνωση των εταιριών. Μα ακολουθεί αυτό τη διεθνή οικονομία. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Δεν είναι μόνο το βλέπουμε παντού αυτό και τράπεζες και σε διάφορους άλλους. Σε όλους τους τομείς συμβαίνει η ενοποίηση για να μειώσουν τα έξοδά τους. Αυτό αφορά... βέβαια έχει μεγάλο κόστος στους υπαλλήλους που χάνονται και που κάνουν δουλειές. Αυτό μοιραία συμβαίνει, αλλά σε χώρες οι οποίες έχουν καλή ανάπτυξη απορροφούνται από άλλες δραστηριότητες. Και η τρίτη ερώτηση ήταν... Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι κάτι που θα ήθελα να βγει αργότερα. Γράφω και κρατάω κάποιες σημειώσεις, γιατί θα ήθελα να περάσω και κάποια προσωπικά πράγματα σε αυτά τα ταξίδια, τα οποία δεν νομίζω ότι είμαι έτοιμος ακόμα. Ίσως γίνει όταν θα έχω αποσυρθεί. Εντάξει. Όσον αφορά το σκέλος για το MP3 που είπατε, διάβασα τις περασμένες μέρες ότι προβλέπεται ότι σε μερικά χρόνια θα μπορεί κάποιος να παντρεύεται με ρομπότ. Πιστεύω ότι άλλη είναι η σχέση με το βινήλιο και το CD, έστω τώρα, από ένα κομμάτι μέσα σε χιλιάδες άλλα που υπάρχουν μέσα στο MP3. Όμως, η γενιά η οποία μεγάλωσε με τα κομπιούτερ από τη δεκαετία του 90 και μετά, και μεγαλώνει περισσότερο τώρα μπροστά στην οθόνη από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν έχει αυτή τη σχέση γιατί δεν την αισθάνθηκε ποτέ. Άρα, τώρα να πούμε ότι είναι μια συνωμοσία, δεν ξέρω, είναι η εξέλιξη και απ' την άλλη. Δεν ξέρω αν είναι συνωμοσία αυτό από κάποιους που τα ετοιμάζουν όλα. Άρα, η έλλειψη αυτή δεν φαίνεται στους νέους, διότι είναι ένα φυσικό επακόλουθο. Όταν ένα παιδί 12 χρόνων ή 11 χρόνων είναι μπροστά στο κομπιούτερ, εξαιρετικός μπροστά σε κάποιον άλλον που είναι 35 ή 40, άρα αυτό το παιδί καθώς θα μεγαλώσει δεν ξέρει τι είναι το CD, τι είναι το βινήλιο κτλ. Δεν τον ενδιαφέρει. Η τεχνολογία βοηθάει στο να υπάρχουν πιστά αντίγραφα στη ζωγραφική βέρυπη.
Το πρωτότυπο πάντα θα είναι ένα όμως. Και δεν νομίζω ότι οι δίσκοι μουσικής, ειδικά τα βινίλια, θα πάψουν να αλκύουν αυτούς που ενδιαφέρονται για τη μουσική. Εγώ ακούω και τώρα τελευταία, μόλις χθες νομίζω. Κάποιος μου είπε: Εγώ θέλω να ακούω, λέει, βινίλιο. Δεν ακούω. Προσπαθώ να βρω τον κάθε καινούριο δίσκο σε βινίλιο, όπου είναι δυνατόν, ας πούμε. Υπάρχει μια διαφορετική σχέση. Εμείς βέβαια πια το ξεπεράσαμε αυτό, δεν είμαστε το βινίλιο. Δυστυχώς ή ευτυχώς το ξεπεράσαμε πια και προσαρμοστήκαμε τουλάχιστον μέχρι σήμερα στο CD και μοιραία θα προσαρμοστούμε και στο MP3 αν χρειαστεί. Αν μας ενδιαφέρει η μουσική η οποία θα βγαίνει όταν σταματήσει το CD. Μου δίνεται την ευκαιρία να πω το εξής. Μια εμπειρία που την βλέπουμε καθημερινά εδώ στον Ιαννό. Όπως μπαίνουμε στον Ιαννό, δεξιά είναι το τμήμα με τα CD και το τμήμα των βιβλίων και αριστερά υπάρχει ένα τμήμα με βινίλια, τα οποία είναι παλαιά, σπάνια, δισεύρετα ή κάποια στόκ. Εμείς το ξεκινήσαμε δειλά-δειλά, αλλά διαπιστώνουμε ότι όλο και κάθε μέρα έχουμε φανατικούς φίλους του βινιλίου, οι οποίοι βρίσκουν πράγματα απίστευτα. Μα και θα το αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο. Ναι, η αγορά του βινιλίου δείχνει ότι δεν υποχωρεί. Αντίθετα, παραμένει σταθερή σε ένα ποσοστό και ιδιαίτερα οι δίσκοι παλιοί που πουλούνται σε καταστήματα δεύτερου χέρι, second hand, οι τιμές τους είναι αρκετά ψηλές. Εμείς όσο ζούμε δεν πρόκειται να αισθανθούμε την παρουσία του MP3 τόσο πολύ, γιατί έχουμε τόσα εκατομμύρια τραγούδια που όποιος θέλει βάζω στοίχημα ότι αποκλείεται να τα βρει αυτά σε MP3 όλα μαζί. Θα βρει το 70% ίσως, το 80%, το 90%. Πάντα θα υπάρχει όμως ένα ποσοστό που δεν θα υπάρχει. Και είναι αδύνατο να βρεθεί, ό,τι και να γίνει. Εντάξει, αν βρεθεί ένας τρόπος και έχει πρόσβαση στο παρελθόν ό,τι έχει εκτυπωθεί, ας πούμε, για πάντα, ναι. Θα μπει στα έχετε όλα, δεν τα έχουμε. Εδώ όλα. Έχω, που λες ότι δεν είναι τόσο σίγουρο, θα σου πω κάτι άλλο. Πιστεύω ότι ο τρόπος ακρόασης του συγκεκριμένου δίσκου είναι διαφορετικός από ότι να τα κατεβάσει και να τα ακούσει όλα μαζεμένα σε ένα δίσκο. Πόσα τραγούδια, 2.000 τραγούδια. Δηλαδή υπάρχει το άλμπουμ το συγκεκριμένο, εκείνο, το Sgt. Pepper's. Τώρα αυτό θα ανακατευθεί με όλα τα άλμπουμ των Beatles, δεν ξέρω. Όχι υποχρεωτικά όμως. Δηλαδή και εγώ είμαι τη παλιά σχολή, έτσι, σαν και εσάς, περίπου συνομήλικη. Όμως βλέπω τα παιδιά, βλέπω ας πούμε την κόρη μου. Δεν σώνει και καλά όλα τα τραγούδια χταρμάς σε ένα MP3. Τα ξεχωρίζουν. Το iTunes, ας πούμε, έχει φοβερές δυνατότητες αρχειοθέτησης και έχω αρχίσει και το χρησιμοποιώ πια κι εγώ, γιατί τα αρχειοθετεί και τα βρίσκεις οποιοδήποτε κομμάτι πάρα πολύ εύκολα. Και τα έχεις ομαδοποιημένα κατά άλμπουμ με το εξώφυλλό τους, με τις πληροφορίες, δηλαδή τεχνολογία. Ναι, τα νέα το παιδιά νομίζω ότι θα βρουν το δικό τους τρόπο. Θα βρουν σε μεγάλο βαθμό. Αλλά εάν η κόρη σου έχει βγάλει ένα δίσκο πριν από 5 χρόνια, ο οποίος πουλήσει περίπου 150 αντίτυπα και εξαφανιστεί μετά, είναι δύσκολο ύστερα από 20 χρόνια να υπάρχει από το άλμπουμ. Και δεν νομίζω ότι θα ενδιαφερθεί κανείς να το βάλει στο διαδίκτυο. Πρέπει να κάνει κάποιο πολύ τρελό και θα βάλει μόνο αυτό. Δεν θα βάλει τη άλλη κοπέλα που τραγουδάει ή του άλλου. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που τραγουδάνε. Και έχουν βγάλει δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν ώρα στο διαδίκτυο τα άπαντα. Όχι βέβαια, δεν υπάρχουν. Τα πολύ γνωστά υπάρχουν και ίσως και τα πιο δύσκολα. Και δύσκολα, υπάρχουν. Και αρκετά δύσκολα. Δηλαδή υπάρχουν αλλά όχι όλα. Ναι. Αλλά και η ευκολία της πρόσβασης όμως είναι κάτι. Είναι σαν να πούμε τώρα εμείς ότι έχουμε τα πάντα. Δεν τα έχουμε τα πάντα. Όχι. Κάθε μέρα βρίσκουμε και μερικά τα οποία δεν τα έχουμε. Ναι, ναι, εντάξει. Σίγουρα. Κάθε μέρα. Αλλά θα βρούνε τρόπο όσοι ενδιαφέρονται για τη μουσική, πραγματικά ενδιαφέρονται, ναι, να το ξεπεράσουν κι αυτό. Σιγά σιγά θα ξεπερνιέται όλο και πιο πολύ. Να κάνω και μια υπαρξιακή ερώτηση τώρα, δηλαδή τελείως υπαρξιακή. Είστε 50 στα 60, έτσι, για να μην πω τίποτα 40, παραπάνω. 40. Ναι. Εμείς που σας ακούμε από την πρώτη μέρα είμαστε πια, περάσαμε τα 50. Το ερώτημα το μεγάλο είναι ροκ, λέμε, μέχρι πότε? Για εμάς τους ίδιους. Όχι το ροκ. Το ροκ, εντάξει, δεν άλλο. Εμείς μέχρι πότε? Το ροκ προσαρμόζεται, έτσι προσαρμοζόμαστε και εμείς. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα. Βλέπεις ότι το ροκ ακόμα. Ο Σπρίξτιν 58 ετών, ο Ντίλαν 65. Και οι Stones κάνουν τους πιο πετυχημένους τους του, ναι. Ο Κέιλ 65, όταν είδαν πέρυσι τον Γκαγκάριν, φοβερός. Ναι, οι Stones κάνανε την πιο πετυχημένη περιοδία τους. Η μουσική δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα. Και υπάρχουν και καινούργοι, οι οποίοι είναι πολύ ενδιαφέροντες. Πάρα πολλά καινούργια ονόματα, τα οποία είναι ενδιαφέροντα. Εντάξει. Εφόσον δεν αλλάζει η μουσική. Δεν έχει αλλάξει η μουσική, δεν έχει αλλάξει η μουσική, είναι ίδια. Γι' αυτό λέω ότι πολλές φορές ότι είναι πολύ δύσκολο
να βγει κάτι το συναρπαστικό σε αυτή τη μουσική που να μας συγκλονίσει από τη στιγμή που είναι η ίδια μουσική. Μόνο αν βγει μια καινούργια μουσική θα δούμε κάτι άλλο που θα αλλάξει τα πράγματα εντελώς. Κάτι που δεν το περιμένω. Όσοι είναι μικρότερο θα διαπιστώσουν, ας πούμε, αν ο Kanye West ύστερα από 40 χρόνια θα είναι στην επικαιρότητα και θα ακούγεται αυτή η μουσική του. Ναι. Θα ήθελα λίγο να επεκτείνω το ερώτημα του κύριου. Νομίζω ότι ακούγομαι. Σα ακούω λίγο αμήχανα με τα μικρόφωνα. Πρέπει να σα ακούνε όλοι. Μ' ακούτε όλοι. Ωραία. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο θεωρείτε την ηλεκτρονική μουσική μουσική. Από μεγάλες δισκογραφίες μόνο του είδους π.χ. War. Ναι. Την ηλεκτρονική μουσική τη θεωρούμε και αυτή ένα μέρος της μουσικής πραγματικότητας. Έχει μια μεγάλη ιστορία η ηλεκτρονική μουσική εδώ και πολλές δεκαετίες και δεν νομίζω ότι μπορούμε να την αγνοήσουμε. Και εμείς στην αρχή, ας πούμε...